Υποθέσει εναντίον μερίδα γιατρών διερευνά η Επιτροπή Διοντολογία του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και έκδοση Safe Pass, τη συνταγογράφηση μη ενδεδειγμένων θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενεί με κορονοϊό και προτροπέ πολιτών από γιατρού να μην εμβολιαστούν για τον κορονοϊό. Έχουμε ήδη προβεί ω Επιτροπή Διοντολογία την αξιολόγησή του. Τη έχουμε παρουσιάσει ενώπιον του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματο. Το Συμβούλιο σε, σε συνή του συνεδρία. Αποφάσισε τον ορισμό ερευνών των λειτουργών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει την επεξεργασία των στοιχείων αυτών και τη διερεύνηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Μέχρι στιγμή, ενώπιον τη αστυνομία δεν υπάρχει καμία καταγγελία όσο αφορά τα κοκτέιλ φαρμάκων σε ασθενεί ή για την προτροπή ασθενών σε μη εμβολιασμό. Την ίδια ώρα, ενώπιον τη αστυνομία, βρίσκεται καταγγελία από το μέλο τη επιδημιολογική ομάδα, Δ. Δωρθέα Πανά. Η συμβουλευτική επιστήμονα δέχθηκε απειλέ κατά τη ζωή τη. Οι απειλέ έφτασαν στο προσωπικό τη email με την Δόκτωρα να προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Το διαδικτυακό σίγμα Live επικοινώνησε με την Δόκτωρα Πανά με την ίδια αναστέλει το δικό τη μήνυμα. Ο εχθρό μα αυτή τη στιγμή είναι κοινό και αυτό είναι ο ιό. Οι προσπάθειέ μα είναι να τον νικήσουμε νωρίτερα. Είναι άσχημα αυτή τη στιγμή να δημιουργούνται εντάσει. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην προστασία των ευάλωτων συνανθρώπων μα. Σύμπληρωσε πώ λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη βοήθεια και την προστασία των πολιτών. Μένουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς δυστυχώς σημειώθηκε...